Εγώ έλεγα έτσι για να γλιτώνω τις φασαρίες, να πηγαίνουμε κάπου έξω, έτσι όλοι μαζί, να ακούγαμε και λίγη μουσική, ε! Με παρακολουθούσατε, είπετε. Σας κυλί. Γιατί δεν μου γαβγίσατε. Και από πότε με παρακολουθούσατε. Τα πιέρι στην Κυψιά. Σε εκείνο το δρόμο, πώς τον λένε, που τα πλατάνια φτιάνουν μια λόγω της τώρα από πράσινες δαντέλες, που τα λαρά τρέχουν δεξιά και αριστερά. Και εσείς περάσατε πάνω σε ένα ποδήλατο με ένα γαλάζιο φόρεμα και με δυο άσπρους φιόγκους στα τότε κοτσιδάκια σας. Μαύρα από 3 χρόνια. Ακριβώς. 3 χρόνια να σας παρακολουθώ. Και πώς σας πήρα χαμπάρι. Να, να προσέξω, δηλαδή. Εδώ που τα λέμε, και εγώ προσπάθησα να προσέξετε, γιατί όπως καταλαβαίνετε, εύκολο θα ήταν να σας πλησιάσω και να σας πω για τα αισθήματά μου. Και γιατί δεν το κάνατε. Από φόβο. Από φόβο? Mm. Και τι φοβηθήκατε? Την άρνησή σας. Αλλά παρακολουθώντας σας όμως, πληροφορήθηκα ότι κινδυνεύω να σας χάσω για πάντα. Πώς δηλαδή? Ένα... Έμαθα ότι σας ζήτησε κάποιος Μανώλης. Τα μάθατε και για τον Μανώλη? Δεν είναι ένας σοφέρ που παίρνει 2% το μήνα? Εσείς θα με τρελάνετε. Μακάρι. Γιατί έτσι απατσίζαμε. Με τρελάνετε εσείς. Θα σας τρελάνω τώρα κι εγώ. Λοιπόν. Πες μου τώρα, τον αγαπάτε τον Μανώλη? Μάλλον όχι. Πάει ο Μανώλης, τον έφευγα τον Μανώλη, πάει ο Μανώλης. Τι είπατε? Δηλαδή, δεν πρόκειται να παντρευτεί τον Μανώλη, ε? Α, όχι. Έχετε δίκιο. Η αγάπη είναι απαραίτητη προϋπόθεση.